Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι το The Upgrades. Είναι το δεύτερο κομμάτι του Story Time, πρώτο που σας πήγε το αυτοκίνητο που πήγα μέχρι τα Γιάννα για να το πάρω. Σήμερα, επειδή δεν σε έξα στο προηγούμενο βίντεο, θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, πάμε που δούμε την πρώτη φωτογραφία. Την πρώτη φωτογραφία είμαστε... Μπροστά είναι το αυτοκίνητο του αδερφού μου, το Fiesta. Εδώ είμαστε στα Μέγαρα, εκεί που είναι τα goodies. Ήταν μία από τις στάσεις που κάναμε μέχρι να φτάσουμε στην Αθήνα. Ήταν και η πρώτη φωτογραφία που έβγαλα το αυτοκίνητο. Όπως βλέπετε, το αμάξι ήταν μαμά τελείως. Να ζήσω και την επόμενη. Πάμε και στην επόμενη. Τώρα σκεφτείτε τώρα, αυτό ήταν από το ταξίδι που είχε γίνει από τα Γιάννα μέχρι να γυρίσουμε πίσω. Να υπενθυμίσω ότι όλα αυτά, δηλαδή όλο το ταξίδι κτλ. Όλα ήταν Αύγουστος, 5 Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μόλις γυρίσαμε τα πράγματα δεν ήταν πολύ εύκολα. Γιατί γενικότερα τα καταστήματα και όλα αυτά δεν είναι ανοιχτά το καλοκαίρι συνήθως, ειδικά τον Αύγουστο. Πάμε στην πρώτη φωτογραφία που είναι πλέον στην Αθήνα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανα στο αυτοκίνητο, μόλις το πήρα, ήταν να αλλάξω χρώμα στις ζάντες. Το αυτοκίνητο, όπως είδατε και σε αυτή τη φωτογραφία, έχει τις ασημένιες που είναι από τη μάνα του. Εγώ πάντα, όπως και στο προηγούμενο, είχα κάνει τις ζάντες ανθρακή. Οπότε ήθελα να γίνει και σε αυτό, γιατί δείχνουν πολύ πιο ωραία από ότι οι ασημένιες. Εδώ το αυτοκίνητο το έχω βάλει σε τάκους, σε τρίποδα ουσιαστικά, για να κάνω τα βάψιμα των ζαντών. Γιατί εννοείται ότι τις άφησα μόνος μου. Άλλη μια φωτογραφία από το αυτοκίνητο, ότι αυτό πρέπει να είναι 6-7 του μήνα. Πάλι καλύτερα να ανοιχτός αυτός που είχε τα χρώματα για τα σπρέι και τα λοιπά για τη ζάντη. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πάλι είναι το αυτοκίνητο Εωρίτε. Το έχω βάλει πάνω στα τρίποδα. Αυτό τώρα είναι λίγες μέρες μετά. Θα σας δείξω και σε λίγο και τις ζάντες. Εδώ είναι η εξάτμιση που είχα στο προηγούμενο, την οποία την έβγαλα πριν το πουλήσω. Την είχα βγάλει νομίζω πολύ πιο πριν το πουλήσω, γιατί ήθελα να την κρατήσω μήπως τη βάλω σε αυτό. Η οποία βέβαια είχε μικρότερη, δεν είχε σωστό μέγεθος εσωτερικά για να μπορούσε να κάνει και γι' αυτό το αυτοκίνητο, αλλά τουλάχιστον έκανε ωραίο θόρυβο. Ήταν μόνο τελικό, θυμίζω. Και όπως βλέπετε και στην πινακίδα έχει. Έχει για τα Γιάννη που ήταν το αυτοκίνητο, την προσωπία Νούσιας. Εδώ μετά το επόμενο ήταν να βάψω το καπάκι. Αυτό είναι το καπάκι του Μποτέρ. Τρελές λεπτομέρειες, ακόμα δεν το είχα πάρει. Εντάξει, το είχα πάρει το αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή. Ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές. Ήταν και καλοκαίρι, οπότε δεν έκανα και τίποτα. Και αυτό το καπάκι είναι βαμμένο με χρώμα για αυτοκίνητα. Πολύ καλή ποιότητα. Το έχω νομίζω και φωτογραφία και μετά που είναι ολόκληρο. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια διαδικασία από τις ζάντες. Όπως βλέπετε, αυτές είναι όταν ήταν ασημένιες στην αρχή. Και εδώ είναι, τις έχω ξύσει και είναι έτοιμες για βαφή. Τα λάστιχα βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Αυτά είναι τα Eagle Fena. Τα φόραγε κανονικά το αυτοκίνητο από τη μάνα του. Οπότε λογικά από το 7 που ήταν το αυτοκίνητο μέχρι και το 13 που το πήρα εγώ δεν είχε. Αυτό ήταν ένα από τα λάστιχα που είχε μείνει ίδιο. Αλλά δεν φαίνεται και καλά σε αυτή τη φωτογραφία. Είχε κάτι, εξογκώματα στα πλάγια. Εδώ κάτι τεχνική. Αυτή είναι μια φωτογραφία με τη ζάντα. Νομίζω περασμένη το πρώτο χέρι είναι αυτό, ή το πρώτο ή το δεύτερο. Εννοείται ότι δεν είχα βάλει στις άκρες για τις ζάντες και αυτά να μην λερωθεί το λάστιχο, ταινία ή τίποτα τέτοιο. Ούτως ή άλλως τα λάστιχα θα πηγαίνανε για πέταμα. Οπότε ούτε που με νοιάζε να βαφτούν κιόλας. Ήταν και πιο εύκολο για μένα, δεν χρειάζεται να κάνω μάρκα, να το κάνω γύρω-γύρω με αυτοκόλλητο. Οπότε μια χαρά, γι' αυτό βλέπετε κιόλας ότι είναι βαμμένο και το λάστιχο. Εδώ είναι ένα βιντεάκι τώρα από το βάψιμο, δείτε λίγο το χρώμα. Είναι μεταλλικό ουσιαστικά, για ζάντες ειδικό. Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα όταν βγήκαν τότε, γιατί τώρα εντάξει έχουν περάσει και χρόνια από το που τις έχω βάψει. Ακόμα το ίδιο χρώμα τις έχω. Εδώ ήταν κάποια ξυσίματα που κάναμε, γιατί είχε κάποια βαφυλώματα όσο μπορούσα να το καλύψω από την προηγούμενη ζάντα, γιατί τις είχε χτυπήσει στο πεζοδρόμιο. Τώρα δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα, γιατί κανονικά θέλει στοκάρισμα και τέτοια που δεν ξέρω να τα κάνω, οπότε δεν ασχολούμαι καν με αυτά. Και λοιπόν αυτό. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι, νομίζω και αυτό είναι μια μέρα. Ήταν βασικά, είχα βάψει τις ζάντες, μόλις είχα βάψει τις ζάντες. Και πήγα στο σέρβις για να κάνω να δω λάδια κτλ. Γιατί δεν είχα κοιτάξει καθόλου. Οπότε είχα βάψει τις ζάντες. Πάω στο λαστιχά να αλλάξω τα λάστιχα για να μου βάλει τα καινούργια λάστιχα για τις ζάντες. Για τα, ναι, τα καινούργια λάστιχα και τα άλλα όλα για πέταμα όπως σας είχα πει. Και πηγαίνω και εννοείται ότι μία από τις ζάντες ήταν στραβή. Και όπως βλέπετε, την πρώτη μέρα το αυτοκίνητο που το δείξα, τη δεύτερη τρίτη μέρα ήταν αυτή,
που άλλαξε τα λάστια, κυκλοφορούσα με αυτό πίσω. Αλλά βλέπετε, το μπουλόνι το κόκκινο υπήρχε πάνω. Αλλά πίσω ήταν με τη ρεζέρβα, μέχρι να ισχύσει ουσιαστικά η άλλη ζάντα, για να έρθω να την αλλάξω και εκείνη. Τώρα εδώ είχα πάει να αλλάξω λάδια, όπως σας είπα, και να κάνω δυναμόμετρηση στο αυτοκίνητο για να δούμε λίγο σε τι φάση είναι μοτερικά, αν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί πολλά μπορεί να δεις από το δυναμόμετρο. Μπορεί να καταλάβεις αρχικά σε τι κατάσταση είναι το μοτέρ όταν βλέπεις πόσα άλογα είναι. Γιατί τώρα, αν το αυτοκίνητο βγάζει τη μόνο 150 άλογα και το πας σε ένα δυναμόμετρο μετά από 4-5 χρόνια και σου βγάλει 80, 90, 100 άλογα, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν έχει γίνει σωστά, δεν δουλεύει κάτι σωστά στο αυτοκίνητο. Οπότε η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάω να κάνω μια δυναμόμετρηση, αλλάζοντας και λάδια εννοείται. Εδώ είναι το αυτοκίνητο στην πρώτη δυναμόμετρηση που έκανε ποτέ. Όπως βλέπετε εδώ δεν είχα βάλει τα καπάκια στις ζάντες ακόμα, είχα αφήσει τα καπάκια εκτός. Είχα βάψει και τις δαγκάνες, γιατί κανονικά νομίζω οι δαγκάνες είναι γκρι, έβαψα και τις δαγκάνες, δεν το είχα βγάλει σε φωτογραφία αυτό. Να, το αυτοκίνητο πάνω στο δυναμόμετρο. Πλημμένο εννοείται, όχι όπως ήταν στην αρχή. Εδώ, όπως σας είπα και πριν, είναι η ρεζέρβα. Δοκιμάστηκε πρώτη φορά. Δεν ήταν πατημένη ξανά, οπότε λογικά δεν έχει ξαναβάλει ρεζέρβα. Και λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη δυναμόμετρηση. Ελπίζω να φαίνεται καλά στην οθόνη. Το αυτοκίνητο έβγαλε 167 ευρώ. 167 ευρώ, ναι. Το αυτοκίνητο έβγαλε 167,2 άλογα, με μέγιστη ισχύ στις 5745, οπότε τη βγάζει αρκετά ψηλά τη δύναμη. Αλλά οπότε το αυτοκίνητο κανονικά μαμά είναι 150. Οπότε εφόσον έβγαλε 167, είμαστε σε πολύ καλό νούμερο. Και τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε συγκεκριμένη κατάσταση, το αυτοκίνητο ήταν μαμά. Οπότε δεν φόραγε τίποτα πάνω και έβγαλε αυτά τα άλογα. Δεν ξέρω αν είχα βάλει και την εξάτμιση, αλλά νομίζω δεν είχε μπει ακόμα. Ήταν πολύ νωρίς ακόμα. Και αν δείτε κιόλας, είχε και θερμοκρασία περιβάλλοντος, εισαγωγή. Βασικά η περιβάλλοντος ήταν 31,6 και εισαγωγή 42,1. Οπότε είχε πάρα πολύ ζέστη κιόλας. Οπότε δεν βοήθηκε καθόλου το αυτοκίνητο. Γι' αυτό κάνει και τη διορθωμένη. Αν δείτε, έχει ισχύς κινητήρα που γράφει 158,2 και απάνω γράφει διορθωμένη ισχύ 167,2. Αυτό σημαίνει ότι κάνει κάποιες ρυθμίσεις στο δυναμόμετρο και να σου βγάλει τα σωστά άλογα, γιατί λόγω θερμοκρασίας και άλλων συνθηκών που επικρατούν δεν μπορεί να δώσει ακριβώς. Βλέπετε πάνω και την καμπύλη του οχήματος. Α, να, βλέπω και τη μέτρηση. 8/8/2013. Οπότε ήταν 3 μέρες μετά. Πήγα και έκανα την αλλαγή για τα λάστιχα. Έκανα και την δυναμόμετρηση που άλλαξα και τα λάδια. Τώρα για τα λάστιχα, θα βάλουμε στα φωτογραφία, θα σας πω τι έγινε. Επειδή τώρα είχα αγοράσει πρόσφατα το αυτοκίνητο και ήδη είχα δώσει αρκετά χρήματα, στην επιλογή για τα λάστιχα ήθελα να πάω σε κάτι οικονομικό για να ξεκινήσω λίγο το αυτοκίνητο όσο πιο οικονομικά μπορούσα, χωρίς να χαλάσω αρκετά λεφτά. Οπότε δυστυχώς, και θα σου πω γιατί δυστυχώς άλλη φορά, επέλεξα να βάλω μπαρούμ. Αυτά είναι την επιλογή που βάλα σε λάστιχα. Είναι μια θυγατρική της Continental, τα οποία εκ το αποτελέσματο ήταν άθλια. Εντάξει, είναι ένα λάστιχο, μπορεί να το κυκλοφορήσει κανονικά, δεν είναι για κάτι παραπάνω. Είναι κάτι, ένα πολύ απλό λάστιχο, σχετικά οικονομικό, γιατί σκεφτείτε, νομίζω τότε κάναν αυτά 300 ευρώ και ενώ ένα λάστιχο επώνυμο, Continental, κάτι από τα άλλα Pirelli κτλ. Ήταν όλα στα 4,20-4,40 κάπου εκεί, οπότε είχε γύρω στα 150 διαφορά. Οπότε είναι αρκετά όταν επιλέγεις λάστιχα και σε τέτοιο ποσό. Και ειδικά για την αρχή που εγώ τώρα τα είχα πάρει το αυτοκίνητο, είχα ήδη έξοδα για την ασφάλεια, τις βενζίνες που ήταν από τα Γιάννα μέχρι εδώ. Οπότε πάμε να προχωρήσουμε τώρα και στην επόμενη. Αυτά ήταν τα φανάρια. Τα φανάρια, επειδή ήταν σκονισμένο το αυτοκίνητο και ήταν παρατημένο όπως σας είπα, και γενικά είχε γρατσουνίες πάρα πολλές, τα φανάρια ήταν σε αυτή την κατάσταση, υπερβολικά γρατσουνισμένα δηλαδή απ' έξω. Τώρα δεν ξέρω πώς είχε γίνει τόσο μεγάλη ζημιά και είχαν γίνει έτσι τα φανάρια. Τα οποία τα έξισα με γυαλό χαρτό. Άμα μπείτε στο YouTube, έχει αρκετά βιντεάκια που σου δείχνει πώς να την κάνεις τη διαδικασία. Εγώ θα χρειαστεί μάλλον να την ξανακάνω, οπότε πρέπει να σας δείξω και εγώ πώς γίνεται. Οπότε τα έτρεψα λίγο για να γίνουν λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχω βγάλει καμιά φωτογραφία όμως μετά πώς γίνανε. Αλλά ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή, κοιτάξτε και αυτό πώς ήταν τώρα φανάρι. Αυτό είναι το άλλο. Ήταν πολύ χάλια. Εδώ είναι μια φωτογραφία μετά, με τα λάστιχα. Εδώ φαίνονται. Τα μπαρούν, είναι διάσταση 205-45-16, αυτή διάσταση φοράει το ακόλουθο, σύζεται. Εδώ είναι το μοτέρ,
Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βιντεάκι, ήταν μέσα στο χώμα, οπότε αυτό ήταν που έλεγα ότι ήταν καλό. Βλέπετε, το μοτέρ φαίνεται ότι είναι απείραχτο, έτσι σαν το καπάκι πριν το βάψω, θα το δείτε μετά που είναι και βαμμένο. Βλέπετε τίγκα στο χώμα μέσα όλα και εδώ νομίζω κάτι λίγο είχε καθαρίσει γιατί ήταν ήδη πολύ χάλια. Όλα όπως το βλέπετε είναι έτσι σαν το εργοσιακό, δεν έχει καμία διαφορά, σκάστρα μαμά, τα πάντα μαμά. Εδώ είναι οι πρώτες φωτογραφίες που έβαλα στο αυτοκίνητο, όταν είχα βάλει πλέον τις ζάντες και τα λάστιχα και τα τέσσερα. Αυτή ήταν η εξάτμιση, εκεί που βλέπετε λίγο το πιο ασημένιο, το είχα βάψει γιατί είχε σκουριάσει λίγο, ήταν αυτή που σου είπα ήταν στο προηγούμενο αυτοκίνητο. Ενώ το αυτοκίνητο και από πίσω, από την πίσω πλευρά, με τα καινούργια λάστιχα όλα, εδώ είχα βάλει και την εξάτμιση. Αυτή είναι η εξάτμιση που είχα στο προηγούμενο, όπως είπα. Τώρα αυτό, τα συγκεκριμένα τα Colt έχουν, αυτό είναι από την εισαγωγή, είναι το κουτί της εισαγωγής, το καπάκι που είναι το φίλτρο μέσα. Το πιο κλασικό φτιάξιμο στα Colt που σου δίνει κάποιο δύναμη παραπάνω και λίγο καλύτερο ήχο είναι οι τρύπες στο φιλτροκούτι, γιατί τραβάει από κάτω αέρα. Οπότε κάνει αρκετή διαφορά αρκεί να γίνουν σωστά. Τώρα εντάξει, εγώ δεν τσεκάνω και πολύ σωστά, δεν είναι λίγο στραβές. Νομίζω ήθελε πιο ίσιες και δεν ξέρω αν ήθελε πιο μικρές ή πιο μεγάλες. Αλλά εντάξει, τη δουλειά τους την έκαναν τότε στην αρχή που το δοκίμαζα με το αυτοκίνητο και όντως έδωσαν κάτι. Πολύ παράξενο για το μεταξύ που δίνει όντως. Και έβαλα και ένα πανελάκι KEN για να έχει λίγο καλύτερη ανάσα στο αυτοκίνητο. Εδώ είναι τώρα από τη διαδικασία που σου είπα πριν με τα φανάρια. Τώρα τα φανάρια τα έβγαλα. Τα φανάρια του Colt κανονικά είναι του CZT συγκεκριμένα, είναι γκρι, ανθρακή, όχι πολύ σκούρο, απαλό, τώρα εδώ φαίνεται πιο σκούρο από την πραγματικότητα, γυαλιστερό. Εγώ τα φανάρια τα έβγαλα γιατί όπως και στο προηγούμενο τα είχα βάψει και τα έβαψα το ίδιο χρώμα που έβαψα και τις ζάντες, οπότε είναι ανθρακή, λίγο πιο σκούρο από αυτό που βλέπετε τώρα, δεν έχει και τεράστια διαφορά βέβαια, αλλά είναι matte, οπότε δεν έχει αυτή η γυαλάδα μέσα. Τώρα έχω μια φωτογραφία. Να δω, έχω μια φωτογραφία που να είναι έτσι. Εδώ είναι το αυτοκίνητο ουσιαστικά τώρα με τα φανάρια έξω. Να το φανάρι όταν είναι ανοιγμένο. Έβαλα και τα λεντάκια στη μικρή τη σκάλα σακάγκουρα, σωστός. Αυτό είναι το χρώμα από το φανάρι. Αυτό είναι το ίδιο χρώμα με τις ζάντες. Το ίδιο χρώμα χρησιμοποίησα και εσύ και εκεί. Έγινε τρύψιμο κανονικά πάλι στο φανάρι, ένα απαλό γιατί είναι πλαστικό. Κράστηκε ένα primer πρώτα για να καλύψει τις μεγάλες ρατζουνιές. Και μετά μπήκε το χρώμα το ανθρακή. Δείτε και μια πιο κοντά. Είναι πολύ ωραίο το χρώμα αυτό, είναι μεταλλικό και φαίνεται πολύ ωραίο. Τώρα στο φωτογραφίες φυσικά και χάνει, εντάξει δεν είναι έτσι. Πιο κοντά είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι το γύρω γύρω το φανάρι. Και αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει, στο συγκεκριμένο στα Colt τουλάχιστον. Με ένα πιστολάκι να το κάνεις γύρω γύρω θέλει λίγο υπομονή γιατί θέλει ώρα για να ζεσταθεί. Και βγαίνει η κόλλα που βλέπετε αυτό γύρω γύρω που έχει λίγο μαύρο. Είναι ουσιαστικά σαν βενζινόκολλα. Το οποίο άμα το θερμάνεις πολύ με πιστολάκι, μετά σιγά σιγά με λίγο προσπάθεια και λίγο προσοχή, με κατσαβίδι βγαίνει, οπότε μπορείς να φέρεις το φανάρι και να μπορείς να το βάψεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορείς να αλλάξεις, δηλαδή αν έχεις και τα κανονικά τα φανάρια που φοράει το Colt το 1300, που είναι ασημένια σκέτα, μπορείς με αυτή την πατέντα να τα βάψεις και να τα κάνεις ανθρακή σαν το CZT ή να κάνεις μαύρα, που οι περισσότεροι μαύρα τα κάνουν συνήθως. Και εγώ μαύρα ήταν να τα κάνω, αλλά επειδή είχε περισσέψει λίγο χρώμα από τις ζάντες, είπα να τα κάνω έτσι, το μετάνιωσα βέβαια μετά. Ακόμα έτσι τα έχω. Κάποια στιγμή θα τα κάνω κι εγώ μαύρα. Αυτό είναι πάλι το καπάκι, βαμμένο. Να το και από μια φωτογραφία από πάνω. Προσπάθησα να μην μείνουν τα σήματα να μείνουν ασημένια νίκελ. Δεν ήθελα να χαλάσω και τα σήματα να γίνει όλο κόκκινο. Να και το καπάκι μέσα στο μοτέρ. Και εδώ καθάρισα και το μοτέρ. Πήγα σε ένα πλυντήριο που είχε ειδικό σύστημα για να πλένει μοτέρ. Γιατί γενικότερα το να πλύνεις το μοτέρ σου είναι λίγο επικίνδυνο λόγω της ECU και όλα αυτά. Υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει βραχυκλώματα ακόμα και να χαλάσει τελείως το αυτοκίνητο. Αν ο άλλος που το κάνει δεν ξέρει. Άμα δείτε και στο συγκεκριμένο εδώ, βλέπετε όμως πώς καθάρισε σε σχέση με τη φωτογραφία που ήταν πριν. Θα σας πω λίγο πίσω να δείτε λίγο πώς είναι στο άλλο. Δηλαδή ήταν έτσι. Κοιτάξτε χώμα που είχε. Και μετά έγινε έτσι. Και νομίζω και έδεσε και λίγο με το καπάκι που είναι κόκκινο. Εδώ είναι πολύ καθαρό το μοτέρ. Στα καλύτερά του. Και τώρα πάλι κάπως σαν την προηγούμενη φωτογραφία έχει γίνει. Εντάξει, εκτός από πολύ, αλλά πάλι έχει λεωθεί. Να το και μια πιο κοντινή. Δείτε πόσο καθαρά είναι όλα. Το καπάκι γενικά την πρώτη φορά που το έκανα, δηλαδή τώρα που το είχα κάνει κόκκινο, πέτυχε πάρα πολύ. Ενώ τις επόμενες, δηλαδή το έχω κάνει τώρα, είναι κίτρινο. Βέβαια έχει γίνει ψιλοχάλια. Δεν έκανα τόσο στη δουλειά όσο είχα κάνει εκεί, γιατί εκεί είχα βάλει πάλι primer.
Οπότε έκανε δουλειά, κλείνει τις πολλές γρατζουνιές και αυτά και κάθεται πολύ καλύτερα το χρώμα του για πλαστικά πάνω. Γιατί το χρώμα στο μέταλλο πάνω πιάνει πολύ καλύτερα από ότι πιάνει σε ένα πλαστικό. Το πλαστικό θέλει μια προεργασία α για να μπορέσει να πατήσει καλά. Σιγά σιγά σε επόμενα βίντεο θα σας δείξω και το πώς είναι το αυτοκίνητο τώρα. Έχετε δει κάποια βιντεάκια που έχω κάνει από βάλει από δυναμόμετρο, θα τα βάλω και στο τέλος του βίντεο να το δείτε. Οπότε περιμένετε ένα βιντεάκι που θα σας δείξω όλο το αυτοκίνητο και γιατί μετατροπές έχουν γίνει, γιατί έχουν γίνει αρκετές μετά από εκεί και πέρα. Πιο πολύ εμφανισιακά, εντάξει, έχουν γίνει και μηχανικά. Γιατί τώρα εδώ ήταν μόνο ουσιαστικά ένα τελικό, είχα βάψει τις ζάτες, τα φανάρια, το καπάκι που βάφτηκε, οι δαγκάνες. Αυτά, δεν είχε κάτι άλλο. Μετά έχουν μπει αρκετά πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή αν σας άρεσε. Και τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.